στην εφαρμογή του μνημονίου. Μισό λεπτό, κυρία μου, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, πρέπει να πάω και εκεί. Αφού είναι είμαι ψυχοπονιάρης, πρέπει να δω. Από τον πατέρα μου έχουμε μια κληρονομικότητα. Πού? Στη χημεία. Στη χημεία. Απάνω στη γυναίκα. Μάλιστα. Δηλαδή. Και αυτό είναι κληρονομικό. Κάνει πειράματα πάνω στη γυναίκα. Τον πατέρα μου τα διέφραμε και γενικός. Μάλιστα. Τι χημεία. Τα αδέρφα του πατέρα μου όλα. Τι χημεία. Ναι. Η χημεία πάνω στη γυναίκα. Την ανατινάζει. Τι είναι. Ναι, το τι? Σεξ. Το σεξ. Α, μάλιστα. Και αυτό το σεξ πολύ καλό. Να αρχίσω. Με τη χημεία. Σε παρακαλώ. Όχι, η χημεία τελείωσε. Εντάξει, χώρισε με την τελευταία. Πολλές γυναίκες αυτό σε. Το κάτι άλλο λέει. Ποιος Τζορτζ Κλούνεϊ μπροστά από τα περιγράφει. Την είδες την αδερφή του Τζορτζ Κλούνεϊ. Την είδες. Είναι η αδερφή του. Είπε ότι. Είναι η αδερφή του Τζορτζ Κλούνεϊ. Η αδερφή είναι η μεγαλύτερη. Έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για τον αδερφό της. Πάντως τα μάτια μοιάζουν. Είσαι με τα καλά σου, καλέ τώρα. Είσαι με τα σωστά σου. Τη βλέπεις στον δρόμο και λες πω, ίδια ο Κλούνεϊ. Θα με τρελάνεις. Σαν τη Λούκα είναι, καλά λέω. Πάμε σε παρακαλώ πίσω. Έχουμε αφήσει τον ο άνθρωπος αυτός μεταξύ που είδαμε πριν. Χώρισε με την τελευταία γυναίκα 15 μέρες, διότι η γυναίκα δεν είναι καλή σαν αυτό. Δεν είναι καλή όπως εσύ. Τι γινόταν σπίτι με τη γυναίκα του, αυτή που χώρισε. Όλο γκρίνια. Ζήλια. Το ζήλευε. Γκρίνια, ζήλια. Ξυλοδαρμό, ξύλο. Η κυρία Ξυλοδαρμό. Ξυλοδαρμό. Σήκωνε χέρι. Α, ζήσατε. Σήκωνε χέρι απάνω. Εκείνη σήκωνε χέρι σε σένα. Εκείνη, ναι. Και εγώ την αποθούσα πάντα να δούμε για να μην γίνει το χειρότερο. Για να μην τη δείρω, γιατί τώρα άμα δεν φτάσει ο άντρας να δείρει τη γυναίκα, από εκεί και πέρα τελειώνει όλα. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτρωγες ξύλο από την πίτσα. Ναι. Όχι ξύλο δυνατό, ξύλο. Ναι. Καρπαζές, εκεί που καθόμαστε, καμία στο κεφάλι. Τα καλά καθόμαστε. Για ποιο λόγο. Έτσι. Πρέπει να τρέλα. Έχω τα νεύρα μου λέει και μην μου μιλάς. Και τάκ, μου κοπάνα είναι. Έχω τα νεύρα. Πα! Μ' αρέσει να το περνάει μία και μία. Πα! Τα! Για να έρθει και η κυρία να μας πει όντως το χτύπαγε και για ποιο λόγο το χτύπαγε να περάσει. Για περάστε, κυρία μου. Μας λες ότι ξαφνικά σέδευνε. Ναι. Εκεί που τρώγατε να πούμε, σου είναι δυο σφαλιάρες η πίτσα και ξανακαθότανε. Για ποιο λόγο το έκανε πίτσα με αυτό, τι σου βγάζει αυτός ο άντρας από μέσα σου. Εκεί την ώρα αισθανόμουν επίθεση. Αισθανόσουν επίθεση. Ανάγκη για επίθεση, βέβαια. Γιατί μπορεί να μην. Απλώνει το χέρι να χτυπήσει, ναι. Αλλά όταν το ανοίγει αυτό, ναι. Βγάζει πίκρα, δηλητήριο. Οπότε εγώ η μόνη μου αυτή ήταν να του δώσω κραπ μία. Μάλιστα. Και όπου πάει. Και δεν μίλαγε εκείνος. Όχι, του άρεσε. Γιατί δύο χρόνια πόσες έχει πάει για να το πει. Το ευχαριστιόταν αυτός. Κουτσομπόλες λέμε τις γυναίκες, βρε, όταν το πιάσει τον άντρα ο ίστρος. Αυτό δεν έχω σκεφτεί να κάνουν. Ένα πάνελ κουτσομπολιού με κανονικούς άντρες. Όμως αυτά τα τρελοκομεία εκεί στη Θεσσαλονίκη, που όταν κουτσομπολεύει ο άντρας, το τι λέχανε, τους άκουγα. Αυτές που είναι ψηλός, χυμούλες μικρές, ναι. Όταν γίνονται 40, 45, περνάνε γύρω. Εξομοιώνεται. Ναι. Είναι αυτό και αυτές που ήταν. Ναι. Τα παιδιά να πούμε. Ναι. Στα 45 δεν είναι συνεπιστή. Ναι. Ναι, τώρα τη μάγκα τη δικτύου. Τι κάρο με πατάτη. Ακού, έλα. Δεν έχει δει καθόλου τη δικτύου τελευταία. Συνήθω είναι μακριά. Συνήθω είναι άνθρωπο. Η άλλη που κάνει στο Skype, πώ το λένε. Ποια. Στο Skype. Ήταν ωραία. Ποια στο Skype, ποια ψηλή που κάνει. Η γίνιο. Εδώ πήγε. Ψηλή, ρε, πώ το λένε αυτή στο Skype που κάνει. Δεν μ' αρέσει. Δεν με μη. Ποια κοτσιόνι, ρε, μάγκα. Ποια κοτσιόνι. Αυτή πώ τη λένε, ρε, το πρωί που κάνει, ρε, ψηλή αδύνατη. Εγώ νομίζω ότι. Εγώ νομίζω ότι. Στο Skype, ποια είναι, ρε. Άσχημη δουλειά. Δεν ξέρω, κάτσε να σου πω τώρα μια ωραία. Όχι στο Sky, στον Αλφα. Στο Sky! Κάτσε να σου πω. Τσαπανίδου, ρε. Άσχημη δουλειά θα γίνει. Τσαπανίδου, άσχημη. Άσχημη δουλειά θα γίνει. Η Μενεγκάκη δεν είναι ωραία δουλειά. Ποια τσαπανίδου. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ άσχημη τέτοια. Ποια. Η Τρέμι. Σαν γεια. Η Τρέμι είναι. Και τώρα είναι ωραία. Η Τρέμι τώρα. Τρέμι. Έτσι είναι ερμένιο. Τα σέβω ή του λέω. Σου πω τι έπαθα με την Τρέμι. Η κόρη μου η Ευγενία. Η κόρη μου η Ευγενία όταν ήταν μικρή, όπως τη βλέπεις αδύνατη είναι τώρα. Έλα, η Τρέμι, άκουσε. Μα δεν είναι. Περίμενε, δεν έτρωγε. Η κόρη μου δεν έτρωγε. Και με την Τρέμι, όταν έβλεπε η κόρη μου την Τρέμι, τα αυγά τα έτρωγε με τα τσόμπια. Τέτοιο τρόμο είναι. Λοιπόν, άσχη μου γριά. Τι μου λες, εμέ. Η πιο ωραία. Ναι. Τώρα, μεγάλη. Ναι. Είναι στο Σταρ. Είναι η Μαρία Σταμαντέρη. Δεν την ξέρω.
Ξέρω, τσάσια. Σου μιλάω για μια γυναίκα. Όχι, εντάξει, δεν μ' άρεσε. Τον καλά που κάνει την εκπομπή, την ξέρω. Που κάνει τον καλά. Σιγά τη αματέρη. Σου μιλάω καταπίν 7 μικρά στην καθησιά. Τι λένε, παίρνω. Να την παλέμαχο γκόμενα, πώς λένε. Ναι, φυσικά. Η Ιβάνα Μπάρμπα, παλέμαχο γκόμενα. Μα Ιβάνα Μπάρμπα. Έχεις δει, Ρίτσι, παλέμαχο γκόμενα. Παλέμαχο γκόμενα. Τι δουλειά κάνει. Παλέμαχο γκόμενα. Ιβάνα Μπάρμπα ήταν το αντίπαλο βεβαίω με την Άντζελα Γκερέκο. Ιβάνα, εγώ την έχω δει. Τι να ξέρω. Την έχω δει, άκουσε με το. Κοίταξε. Σαμούμια είναι. Σταμάτα. Τώρα σαμούμια είναι. Κρύβει και 4 και σήμερα. Κρύβει και 4 Ιβάνα. Το κουκουέ. Να φανταστείς πόσο αντιαισθητικό κόμμα είναι, 1000 γανέλη. Ναι. Μπαπαρίγα. Ναι. Γι' αυτό φτάσαμε να πάμε 3,6%. Οι αναλύσεις πάνε και έρχονται. Η Βάνα, η προσωπικότητα. Τι έχει λέει. Δεν είναι τυχαία γυναίκα. Τι έχει λέει. Ναι, άκουσε. Δεν είναι τυχαία η Βάνα. Ναι. Περπατάει και σήμερα. Και τρεις διαδρόμους, ε. Και τρεις να πατώ. Εσένα μας εκλάσει. Τα μάτα. Σε εξαφανίζει. Τα μάτα. Λοιπόν. Και τελείωσε η κουβέντα με δύο ρητά. Να τα κρατήσουν οι άντρες. Ξέρεις τι έλεγε ένας συγχωνεμένος θείος μου. Καλύτερα μια γκόμενα στο αμάξι, λέει, παρά 10 στην ατζέντα. Και επίσης και ένα άλλο ρητό. Σωμάτι που δεν έχει η κυλίτσα μας, πιπάκι θέλει η τσουτσουλίτσα μας.